Γεια σας, είμαι η Μαριάνθη και αυτό είναι το Happy End, την εκπομπή του Nickelodeon. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως και κάθε φορά, για βιβλία. Συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε για τον Τζερόνιμο Στίλτον, το φανταστικό ποντικό, ο οποίος μπλέκεται συνέχεια σε περίεργες ιστορίες. Ο Τζερόνιμο Στίλτον είναι ένας ποντικός συγγραφέας, γεννήθηκε στην ποντικούπολη της Ποντικονήσου, μεγάλωσε και γεννήθηκε εκεί, μένει εκεί, είναι ένα νησί, το οποίο έχει σχήμα σαν μισοπαγωμένο κομμάτι τυρί και βρίσκεται στον νότιο τροπτικό ωκεανό. Γράφει βιβλία και είναι εκδότης της φανταστικής και περίεργης εφημερίδας «Η Ηχό των Τροπτικών». Σήμερα, ο Τζερόνιμο Στίλτον θα κάνει ένα ταξίδι στο βασίλειο της φαντασίας. Το ταξίδι του αυτό είναι πολύ μεγάλο γιατί συναντιέται με δράκους, νεράιδες, μάγισσες, με φανταστικά και μυθικά πρόσωπα και ιστορικά βέβαια, γιατί θα δούμε ότι το βιβλίο στο τέλος του έχει ένα λεξικό όρον στο οποίο μπορούμε να βρούμε χρήσιμες πληροφορίες για τα ιστορικά αλλά και τα φανταστικά μυθικά πρόσωπα τα οποία συναντάει ο Τζερόνιμο Στίλτον στο ταξίδι του στο βασίλειο της φαντασίας. Ανέβηκα τη σκάλα, μέχρι που έφτασα μπροστά σε μια χρυσή πορτούλα που υπήρχε η εξής επιγραφή. Πρέπει να μικρύνεις αν θέλεις να μπεις. Γύρισα πίσω μου και είδα έντρομος ότι η σκάλα από χρυσόσκον είχε αρχίσει να εξαφανίζεται σιγά σιγά. Δεν τόλμησα να κοιτάξω κάτω, υποφέρω από λίγους. Και προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα μπροστά μου. Ήταν κλειστή. Έσπρωξα με όλη μου τη δύναμη, αλλά ήταν ανώφελο. Το μάτι μου έπεσε σε μια πολύ μικρή κλειδαριά. Πήρα το χρυσό κλειδί και δοκίμασα να το βάλω στην κλειδαριά. Άνοιξε. Έσκυψα και μπήκα. Κοίταξα ολόγυρα. Βρισκόμουν μέσα σε μια κρυστάλλινη σπηλιά. Πίσω μου ήταν η χρυσή πόρτα από την οποία είχα μπει. Μια ψηλή και τσιριχτή φωνή που τόνιζε ιδιαίτερα το γράμμα ρο, είπε φωνακτά. Καλημέρα, άγανε και γενναίοι πότη, για ποια λαμπρή πράξη ήρθες εδώ? Γύρισα έκπληκτος. Είδα ένα παράξενο πλάσμα με πρασινοπό σβολιασμένο δέρμα, μεγάλα γουρλωτά μάτια και διπλό ή μάλλον τριπλό σαγόνι. Ένας βάτραχος. Φορούσε κόκκινο βελούδινο σακάκι, γυλαίκο με χρυσά κουμπιά που τόνιζαν την αστεία κυλίτσα του και ένα ζευγάρι πράσινες κάλτσες που τόνιζαν τις στραβές γάμπες του. Το τρίκοχο καπέλο του ήταν πασπαλισμένο με χρυσόσκονη. Είχε στον ώμο ένα δερμάτινο δυσάκι, από το οποίο έβγαλε μια μακριά περγαμηνή και ένα μελανοδοχείο. Σήκωσε ένα φτεροχήνα στον αέρα και άρχισε να επαναλαμβάνει με επιμονή. Μουντζούρης βάτραχος του πνεύματος. Αγνέ και γενναίοι πότη, για ποια λαμπερή πράξη ήρθες εδώ? Το όνομά μου είναι Στίλτον, Τζερόνιμο Στίλτον. Δεν είμαι πότης, δεν είμαι αγνός και γενναίος. Είμαι ένας ποντικός, μάλλον δηλός. Και δεν έχω έρθει να κάνω καμιά λαμπρή πράξη. Εγώ βρισκόμουν στη σοφίτα, ύστερα το μουσικό κουτί, δηλαδή το αστέρι ή μάλλον το παράθυρο. Εκείνος κούνησε το κεφάλι του. Έτσι δεν πάμε καλά. Αυτή η ιστορία είναι αδύναμη. Εγώ χρειάζομαι πράγματα πρώτης ποιότητας, δυνατά. Αγώνες κονταρομαχίας, κυρίες των τιμών, θησαυρούς και ούτω καθεξής. Θα καταγράψω όλες τις περιπέτειές σου και θα γράψω ένα βιβλίο με το β' κεφαλαίο. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή, υπότι. Ονομάζεσαι Σερ Τζερόνιμο Στίλτον, σωστά? Αναγκάστηκα να το επαναλάβω. Λυπάμαι, αλλά δεν είμαι υπότης και εκείνος όμως έγραφε ασταμάτητα χωρίς να με ακούει. Από τη χρυσή πόρτα μπήκε ένας ευγενής υπότης, αγνός και γενναίος, ο Σερ Τζερόνιμο Στίλτον. Ήταν ψηλός και δυνατός, με βαθυγάλανα μάτια και λαμπρά ξανθά μαλλιά. Φορούσε ασημένια πανοπλία που λαμπύριζε στο βάθος του φεγγαριού και το ανίκητο σπαθί του ήταν. Μα εγώ δεν έχω γαλάζια μάτια, ούτε ξανθά μαλλιά και δεν έχω πανοπλία και σπαθί, διαμαρτυρήθηκα. Ο Μουντζούρης ξεφύσηξε. Είπε ότι το ξέρω αυτό. Όπως επίσης ξέρω ότι δεν είσαι ούτε ψηλός, ούτε όμορφος και δυνατός. Με την ευκαιρία έχεις ένα σπυράκι στη μύτη. Έτρεμαν τα μουστάκια μου από την αγανάκτηση. Δεν είμαι υπότης. Πώς πρέπει να σου το πω? Ο βάτραχος επέμενε. Ναι, είσαι. Όχι, δεν είμαι. Μα ναι, μα όχι. Για να μην πολυλογούμε, εγώ αποφασίζω αυτά που θα γράψω. Είμαι ένας καλλιεργημένος βάτραχος εγώ. Και να το θυμάσαι, το δικό μου θα είναι το βιβλίο των βιβλίων. Το αριστούργημα των αριστούργημάτων. Το καλύτερο από τα καλύτερα. Θα διαβάζετε και θα ξαναδιαβάζετε το βασίλειο της φαντασίας για χρόνια, αιώνες, για χιλιετίες. Ή μάλλον, καλά, γράψε ό,τι θέλεις, είπα. Ο βάτραχος έγραψε. Ο αγνός και γενναίος υπότης κάλπαζε ατρόμητος πάνω στο λευκό άτι του. Το λάβαρο από φίνο κόκκινο μπροκάρ, στο οποίο ήταν κεντυμένο το οικόσημό του, ανέμιζε στον αέρα. Και
Τότε ο βάτραχος πρόσεξε το μουσικό κουτί που είχε στο σακίδιο. Μα αυτό είναι το μουσικό κουτί της αυτής μεγαλειότητας της βασίλισσας των Νεράιδων. Το άνοιξε και βρήκε τη ροζ περγαμηνή. Μα αυτό είναι ένα μήνυμα στην αλφάβητο της φαντασίας. Περίμενα να το μεταφράσω. Είναι μια έκκληση για βοήθεια από τη βασίλισσα των Νεράιδων. Κινδυνεύει, σε κλιπαρεί. Λέει ότι μόνο εσύ μπορείς να τη σώσεις. Μα γιατί διάλεξε εμένα, μουρμούρισα. Τώρα που σε ξαναβλέπω, δεν μου φαίνεσαι και τίποτα το ιδιαίτερο. Και έχεις και ένα σπυράκι στη μύτη. Όμως εκείνη θα έχει τους λόγους της. Λοιπόν, υπότι, φεύγουμε. Εμπρός, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να διασχίσουμε 7 λέω βασίλεια, προτού φτάσουμε σε αυτό το Νεράιδον. Δεν είμαι λάτρης της περιπέτειας, αλλά δεν αρνούμε ποτέ τη βοήθειά μου σε όποιον τη χρειάζεται. Και αν η βασίλισσα των Νεράιδων βρισκόταν σε κίνδυνο, τότε θα την έσωσα. Σήκωσα το χέρι και είπα, θα τη σώσω, σου το εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμος Τίλτον. Ο βάτραχος φώναξε, μπράβο υπότι, κρατήσου γερά. Πάμε στο βασίλειο της φαντασίας. Εγώ θα είμαι ο επίσημος οδηγός σου. Με την ευκαιρία. Πόσο πολύ φαίνεται αυτό το σπυράκι στη μύτη σου? Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το ταξίδι στο βασίλειο της φαντασίας. Αυτός είναι ο πρώτος τόμος. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και ο δεύτερος από τις εκδόσεις Κέδρος. Απευθύνεται σε παιδιά τρίτης δημοτικού και πάνω, αλλά και σε μεγαλύτερους, αν θέλουν να το διαβάσουν, καθώς ξέρουμε ότι το ταξίδι στη φαντασία δεν σταματάει πουθενά. Είναι η εκπομπή Happy End και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για βιβλία.